Και για το πόσοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στην Ιδωμένη, για την ένταση που δημιουργήθηκε με τα Σκόπια, έχει σαφή εικόνα η κυβέρνηση, όχι μόνο για το πόσοι πήγαν και με ποιες συνθήκες έφυγαν, με τον τρόπο που έφυγαν, αλλά πόσοι και με ποιες διαδικασίες επέστρεψαν. Σαφέστατη εικόνα. Όχι απλώς σαφή, σαφέστατη. Για πείτε μας. Όσο αφορά μάλιστα αυτούς που μπορούμε να έχουμε τα ονόματά τους, και εννοώ αλληλέγγυους, μοικιό, που ενεπλάκησαν σε όλη αυτή την κατάσταση με ανεύθυνο και τελικά άσχετα με το συνειδητό ή με το μη συνειδητό εγκληματικό τρόπο, έχουμε τα πάντα. Σε σχέση με τους πρόσφυγες, βεβαίως δεν μπορεί να έχεις ονοματεπώνυμα, αλλά ξέρεις πόσοι πέρασαν από τα ελληνικά σύνορα, πόσοι δεν πέρασαν και επέστρεψαν, γιατί υπήρξε και αυτή η διαδικασία. Να μας δώσετε και ότι μερικά ακολουθείτε στοιχεία. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι ο Υπουργός της Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τόσκας, είπε αρκετά αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με αυτά τα γεγονότα. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω κάποιο έχουν άλλο σε αριθμούς. Έχουν επιστρέψει όλοι οι πρόσφυγες από τα Σκόπια, όχι, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι, και μην βέβαια ακούτε τώρα αυτά που λένε στα Σκόπια, ότι επέστρεψαν 1.500, στη στιγμή που δεν πέρασαν καν 1.500. Δεν έχει επιστραφεί κανείς με την έννοια ότι αυτό χρειάζεται μια διαδικασία η οποία έχει διπλωματικό χαρακτήρα. Εμείς ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα να επιστρέψουν όσοι είχαν συλληφθεί, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Υπήρξαν καταγγελίες, κύριε Βίτσα, ότι κάποιοι από τους πρόσφυγες που επέλεξαν αυτήν την οδό για να φτάσουν στα Σκόπια υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν από παράνομες διόδους, και αυτό με κατεύθυνση κρατικών αξιωματούχων, των αρχών ασφαλείας των Σκοπίων. Αυτό συνιστά ένα διπλωματικό και πολιτικό ζήτημα. Τώρα στο βαθμό που οι καταγγελίες δεν είναι επώνυμες, δεν είναι στα αρμόδια όργανα, είναι απλά κάποιες καταγγελίες, δηλαδή κάποιος πρόσφυγας είπε κάτι, θα του δοθεί η αξία που του αρμόζει σε αυτή τη διαδικασία. Μην πηγαίνουμε με ένα τρόπο, εγώ δεν θέλω να πηγαίνω, δεν λέω. Αν έχει συμβεί όμως, αυτό θα εξεταστεί μέσα στη διαδικασία τη διπλωματική. Έχετε καταλήξει, κύριε Υπουργέ, στο ζήτημα της διακίνησης αυτού του χαρτιού που έδινε κατευθύνσεις, οδηγίες στους πρόσφυγες να περάσουν στα Σκόπια. Έχετε καταλήξει, εάν έχουμε να κάνουμε με κάποιους διακινητές, με κάποιους που ενδεχομένως υπάρχει και το στοιχείο του δόλου ή του ενδεχόμενου δόλου έστω. Εγώ έχω πει και νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός είπε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ότι τελικά άσχετα με το πώς έγινε αυτό το πράγμα, αν έγινε από ανευθυνότητα, από κάποιο άλλο είδους διάθεση, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και άλλωστε το χαρτί το οποίο έχετε, την ανακοίνωση την οποία έχετε, που καλούσε σε αυτή τη διαδικασία, δείχνει ότι δεν ήταν κάτι το ανοργάνωτο, δεν ήταν κάτι το αυθόρμητο, αλλά ήταν κάτι το οργανωμένο. Ποιοι το έκαναν προσπάθησαν να ασκήσουν παραδιπλωματία με αυτόν τον τρόπο? Προσπάθησαν αυτοί που κατά τη γνώμη μου πουλάνε ελπίδα σε ανθρώπους που διατηρούν ζωντανή την ελπίδα και είναι απελπισμένοι που δεν έχουν καταφέρει τον στόχο τους, αυτό να το εκμεταλλευτούν, και οδήγησαν σε μεγάλο κίνδυνο ανθρώπους τους οποίους πρέπει να προστατεύουμε. Τώρα, το ποιοι ακριβώς είναι, το τι ακριβώς θα γίνει, θα το δείτε στις επόμενες ώρες. Οι επόμενες ώρες, τι πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Γιατί υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις. Φαντάζομαι δεν είναι το κόκκινο τηλέφωνο αυτό, το πορτοκαλί, ναι, που λέγαμε. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το με ποιον τρόπο μπορούν να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στα κέντρα φιλοξενίας. Θέλω να αξιολογήσετε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ή κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει ενημέρωση και πιο αποφασιστική προσπάθεια για να σταματήσει αυτό το χάλι της Ιδωμένης. Αν μπορεί να συμβεί αυτό. Να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό που θα μπορούσε κανείς να ονομάσει φάση Α, με την έννοια ότι είναι ζωντανή η ελπίδα, γιατί ξέρουμε τους ανθρώπους που έρχονται στον Πειραιά από τα νησιά και που η μοναδική τους διάθεση είναι να πλησιάσουν τα σύνορα, άλλοτε αγνοώντας, άλλοτε μη αγνοώντας ότι είναι κλειστά.
από τη μεριά των Σκοπίων εννοώ κλειστά. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Παραμένει και ζωντανή η πιθανή η ελπίδα ή αν θέλετε η απελπισία των ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί στην ειδωμένη ότι θα περάσουν τα σύνορα. Εμείς προσπαθούμε να τους πείσουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα διακινήσαμε και μια επιστολή προς όλους περίπου 10.000-12.000 τεμάχια τα οποία τους έλεγαν ότι έτσι κι αλλιώς το να μένετε εδώ δεν προκαλεί κάτι. Γυρίστε προς τη Νέα Καβάλα, προς το Χέρσο, προς τα Διαβατά. Δεν ετοιμάζουμε καινούργια και κτλ. Ζητούν... Ναι, με συγχωρείτε τώρα το ότι δεν έφεραν αποτελέσματα. Το ότι δεν έφεραν αποτελέσματα. Θα σας το ρωτήσω ευθέως. Δυστυχώς κάποιοι ζητούν πιο δραστικά μέτρα, πιο αποφασιστικά όχι μέτρα. Όχι να μιλήσουμε τελείως καθαρά. Δεν ξέρω τι εννοούν. Με συγχωρείτε, όχι βεβαίως. Δεν ξέρουμε τι εννοούν. Όχι δεν ξέρουμε τι εννοούν. Όχι δεν το λέω για εσάς. Δεν μιλάνε καθαρά και το κάνουν επίτηδες. Δηλαδή εννοούν κρατική βία, εννοούν βία. Όχι το κράτος δεν είναι εδώ. Πρέπει να πούν τι εννοούν αυτοί το κράτος είναι εδώ. Αν δηλαδή θεωρούν ότι αυτό το πράγμα λύνεται με χημικά απέναντι σε παιδάκια, αν αυτό το πράγμα χύνεται, ακούω πράγματα τα οποία είναι, πώς να το πω, τρελά από νυν κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, από πρώην υπουργούς, οι οποίοι είτε από άγνοια είτε με συνειδητό τρόπο μιλάνε είτε για πράγματα που ήδη έχουν γίνει στην Ελλάδα, ήδη έχουν γίνει, όπως είναι τα μεγάλα κέντρα φιλοξενίας, τα μικρά κέντρα φιλοξενίας, τον τρόπο που γίνεται η ταυτοποίηση κτλ. Και τελειώνουν τη φράση τους να επέμβει το κράτος χωρίς να λένε τι ακριβώς εννοούν. Αν το πρόβλημά τους είναι η βίαιη, θα έλεγε κανένα, σύλληψη των προσφύγων, να μας πούν πού το στηρίζουν. Σε ποιο κομμάτι του διεθνούς δικαίου το στηρίζουν, με συγχωρείτε τώρα, σας παρακαλώ, και να δούμε τι θα γίνει. Εμείς θα τους πείσουμε τους ανθρώπους όταν και οι ίδιοι αφομοιώσουν ότι υπάρχει το relocation, η μετεγκατάσταση, υπάρχει η επανειδοχή κτλ. Θέλω να κλείσουμε με τις προσδοκίες που υπάρχουν, αν υπάρχουν προσδοκίες, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για τη Σύνοδο Κορυφής. Τι περιμένουμε από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής, ποια είναι η δική μας θέση. Προφανώς το ζήτημα της αλληλεγγύης είναι τεράστιο, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό ως μοχλός πίεσης προς την Ευρώπη. Και βεβαίως σε σχέση με το ΝΑΤΟ, τι καινούριο υπάρχει με το ζήτημα των επαναπροωθήσεων, κύριε Βίτσα. Θέλω να σας πω ότι η ιστορία έχει αποδείξει, αλλά και η πρακτική τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα έχει αποδείξει, ότι στη διαδικασία της διαχείρισης προσφυγικών δομών, ροών, προχωράνε δύο πράγματα. Η αλληλεγγύη που επιδεικνύεται από την τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού και η εκμετάλλευση, η οποία επιδεικνύεται από διάφορους εγκληματίες. Ένα είναι αυτό. Εμείς πηγαίνουμε τώρα στην Σύνοδο Κορυφής, θα έλεγε κανένας, με τρεις στόχους ώστε να συμφωνηθούν. Η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η μετεγκατάσταση από την Τουρκία σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ο τρόπος επιστροφής από την Ελλάδα προς την Τουρκία των παράτυπων μεταναστών. Αυτό είναι ο κεντρικός μας στόχος και το γεγονός να διακηρυχθεί με όλους τους τρόπους ότι τα κλειστά σύνορα και ότι η Ευρώπη φρούριο δεν είναι το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό θα πρέπει να περιέχει κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη της κυβέρνησης, η συμφωνία. Η παρουσία του ΝΑΤΟ... Θα θέσουμε ζήτημα να ανοίξουν τα σύνορα, κύριε Βίτσα. Με συγχωρείτε τώρα, αυτό τι είναι. Η ερώτηση που μου κάνετε τι είναι. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων. Ότι αν μας πούν στην Ευρώπη να ανοίξουμε τα σύνορα, θα τα ανοίξουμε. Εγώ λέω το εξής. Τώρα να κάθομαι να απαντάω στον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων. Μάλιστα, εγώ θα ήθελα να συμβαίνει ό,τι συνέβαινε πριν 12 μέρες. Που κλείσανε τα σύνορα, τα Σκόπια και έγιναν μονομερές ενέργειες από μια σειρά χώρες της της Βαλκανικής Οδού και της Αυστρίας. Θα ήθελα αυτό να μην έχει συμβεί. Και θέλω να πιστοποιήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι μονομερές ενέργειες δεν γίνονται αποδεκτές και έχουν κυρώσεις. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα βάλουμε και στην Σύνοδο Κορυφής.
Τελεία. Όσο αυτό σα ρώτησαν, με στην ατζέντα μα. Ναι, μα είναι να σε αυτό να καταλάβω και την εγώ. Ένταση τη μονομερού ενέργεια. Μα δεν διαφωνώ, δεν έχω καμία διαφωνία μαζί σα. Ούτε αντιδικούμε σε κάτι. Απλά το λέω ξέρω, ότι αυτό είναι ένα συνολικό πακέτο. Έτσι, και όλη η συμφωνία θα είναι ένα συνολικό πακέτο που θα δείξει και το δρόμο και στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, τους πρόσφυγες δηλαδή. Είστε αισιόδοξος ως προς την υλοποίηση, ακόμα και αν βρεθεί μια συμφωνία, μια φόρμουλα, ένας κοινός βηματισμός, είστε αισιόδοξος κύριε Υπουργέ ως προς την υλοποίηση αυτών που θα συμφωνηθούν? Να σου πω το εξής, ο καθένας μπορεί να είναι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Εγώ και εμείς είμαστε εδώ πέρα όχι για να είμαστε αισιόδοξοι ή μη αισιόδοξοι, όχι για να ανησυχούμε ή να μην ανησυχούμε. Τα παίρνουμε όλα αυτά υπόψη μας, αλλά είμαστε εδώ για να δουλεύουμε ώστε να υπάρχει συμφωνία, να υπάρχει εφαρμογή της συμφωνίας και ο τρόπος εφαρμογής να είναι ο κατάλληλος. Αλλά θα είμαστε εδώ, δεν είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε να σας κάτι πω, είναι η καλύτερη συμφωνία αύριο. Η καλύτερη συμφωνία, ο τρόπος εφαρμογής της και η ίδια της η εφαρμογή τελικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Κάτι πολύ σύντομα, κύριε Βίτσα, για το ρόλο του ΝΑΤΟ. Αν υπάρχει κάποια αξιολόγηση. Άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Καμένο να λέει ότι δεν είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι, δεν έχει αρχίσει να αποδίδει το ΝΑΤΟ. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πριν λίγες μέρες είχα διαβάσει μια δήλωσή σας, αν είναι ακριβής εσείς θα το επιβεβαιώσετε, ότι υπήρξε κατά ένα μεγάλο ποσοστό μείωση των ροών λόγω και της συμμετοχής του ΝΑΤΟ. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση από τη μέχρι τώρα παρουσία του ΝΑΤΟ? Καταρχήν και εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα δουλειά που έχει γίνει. Θα έλεγα ότι ο καιρός έχει συνδράμει περισσότερο στη μείωση των προσφυγικών ροών. Όμως έχουμε μια αποστολή σε εξέλιξη, στην οποία δεν μπορεί να αποτιμιέται μόνο μία μέρα και σε μία μέρα ή σε μερικές μέρες. Θυμήσατε μια δήλωσή μου, η οποία έγινε τρίτη βράδυ, η εκπομπή μεταδόθηκε τετάρτη βράδυ. Και ανάμεσα στην Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ είχαμε τη μία μέρα 800 ανθρώπους να περνάνε τα θαλάσσια ελληνικά σύνορα, την επόμενη μέρα είχαμε μόνο στοιχείο 1.600. Άρα είναι μια αρέουσα κατάσταση. Τώρα εγώ αν πω ότι εχθές πέρασαν τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα 111 ή 117, αυτό σημαίνει ότι μειώθηκαν με τη συνδρομή κάποιων ή σημαίνει για τον καιρό. Άρα η συνολική κατάσταση πρέπει να αξιολογηθεί όταν αναπτυχθεί πλήρως. Με το ΝΑΤΟ γιατί δεν είστε ικανοποιημένοι όπως είπατε? Γιατί θα περιμέναμε πιο γρήγορη έναρξη και ένταση της αποστολής. Αυτό έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ ή και με την Τουρκία, κύριε Πίτσα? Μα και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι εμπλεκόμενος φορέας και αν θέλετε να παίξουμε ένα blame game με ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, όχι μεταξύ μας, αλλά λέω αν πάμε σε μια τέτοια διαδικασία, νομίζω ότι η Τουρκία έπρεπε να έχει συνεργαστεί καλύτερα. Βεβαίως και αυτοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα, αλλά το βασικό θέμα είναι το συμφέρον της Ευρώπης αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε όχι απλώς το καλύτερο δυνατό, αλλά είμαστε τελείως εντάξει και με την πολιτική συμφωνία και στη σχέση μας με την αποστολή του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και θα τα ξανα...